Επίτιμη δημότης του Δήμου Ρεθύμνης ανακηρύχθηκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την τιμή που μου αποδίδετε σήμερα, καθιστώντας με μία από εσάς. Η ομορφιά της πόλης, η ιστορία της, το ηρωικό παρελθόν της και οι εξαιρετικές προοπτικές της κάνουν την τιμή αυτή ακόμα πιο συγκινητική. Καλωσορίζοντας την πρώτη πολίτη της χώρας στο Ρέθυμνο, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου σημείωσε πως η πόλη είναι ένα ζωηρό μοσαϊκό πολιτισμών και λαών. Παρακαλώ δεχτείτε την ειλικρινή μας διαβεβαίωση ότι θα σας υποδεχόμαστε πάντοτε με την τιμή και το σεβασμό που επιφυλάσσουμε σε προσωπικότητες που θαυμάζουμε και ευγνωμονούμε. Συγκινημένη, δήλωσε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, από τις τιμές και τη φιλοξενία που της επιφυλάχθηκαν σε αυτό το γεμάτο, όπως είπε, τριήμερο. Το Ρέθυμνο δεν είναι πια το μικρό γραφικό λιμάνι με τις 7.000 ψυχές, το αγαθό θεριό, καθώς το ονόμασε ο Παντελής Περβελάκης, πάντα μνημονεύοντάς το με νοσταλγία στα γραπτά του. Η τουριστική ανάπτυξη και το εμπόριο δίνουν στο Ρέθυμνο στρίβος, ενώ η περίφημη φιλοσοφική σχολή, η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης το μεταμορφώνουν σε σημείο αναφοράς σε σχέση με τις ανθρωπιστικές σπουδές στον τόπο μας. Η ίδια σημείωσε πως πλέον ως δημότης αυτής της πόλης θα παρακολουθεί στενά κάθε έργο που θα προσδίδει στην ανάπτυξη του Ρεθύμνου. Η ανάπλαση της πλατείας 4 Μαρτύρων, έργο καθοριστικό για την αναζωογόνηση του αστικού κέντρου, η αποκατάσταση των τυχών του επιβλητικού φρουρίου της Φορτέτσας, η ανέγερση του νέου αρχαιολογικού μουσείου που θα συμβάλλει στην οριστική διαμόρφωση του δυτικού μετώπου της πόλης, ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός, αλλά και πολλά μικρότερα έργα για την αναβάθμιση των αστικών υποδομών που έχετε ήδη δρομολογήσει, μας δίνουν μια καθαρή εικόνα ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους τους πολίτες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μέλη του Συλλόγου Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Ρεθύμνου πρόσφεραν στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως συμβολικό δώρο μια κούκλα του κουκλοθεάτρου που έφτιαξαν στα εργαστήριά τους, ζητώντας τη στήριξή της στα θέματα ψυχικής υγείας. Χαίρομαι πολύ και με συγκινείτε, έτσι ευχαριστώ για αυτό το πολύ συμβολικό και δώρο που μου προσφέρετε. Θα το κρατήσω στο γραφείο. Είναι ακριβώς ο τρόπος να στηρίζουμε τους ανθρώπους και τις προσπάθειες που γίνονται, γιατί όλα στην κοινωνία κανείς δεν μπορεί να ξέρει πότε θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Χθες το απόγευμα στο Ελληνικό Οδείο Ρεθύμνου, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναγορεύτηκε επίτιμη διδάκτορας του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η διάκριση αυτή αποτελεί βαθιά αναγνώριση από το Πανεπιστήμιό μας της σημαντικής συνεισφοράς σας σε κρίσιμους τομείς της επιστήμης, της δικαιοσύνης και της κοινωνίας. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ομιλία της αναφέρθηκε στο νεότευκτο τμήμα φιλοσοφίας και στις υψηλές σπουδές που παρέχει, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας, όπως είπε, και στην ανάγκη αναστοχασμού της δημοκρατίας. Στις μέρες μας, εντός της κοινωνίας της διακινδύνευσης, η δημοκρατία μας δοκιμάζεται, πλήττεται, τόσο εκ των έσω, όσο και εξωτερικά.